6 χρόνια στον πολιτισμό και την παιδεία. Αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός κύριος Βαρταλαμίδης Στρατής κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει την έναρξη της πολιτικής παρέλασης. Στο χώρο απέναντι από τους επισήμους. Όπως παρέλαση, εμπρός βάζουν μας. Των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, όπου απέδωσε τη λευτεριά στην πατρίδα Ελλάδα. Αυτά που παρελάβουν σήμερα είναι τα παιδιά της 3ης, 4ης και 5ης γενιάς των παλινορθών των λεσβίων της Αμερικής, που έχουν διδαχθεί από το σύλλογο και από τους γονείς που τα συνοδεύουν το νόημα και την αξία όλων των εθνικών μας επαιτίων. Thank you.
συνέχεια ακολουθεί ιδιωτικός παιδικός σταθμός Μουσικό Μέγαρο Πρασίνου. Ακολουθεί μεικτό κέντρο διημερεύσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία η Κυψέλη. Στα 23 χρόνια λειτουργίας της, η Κυψέλη με την έμπρακτη υποστήριξη των φίλων και των εθελοντών έχει κατορθώσει με συνεχή δραστηριότητα να κάνει αισθητή την παρουσία στην κοινωνία του νομού. Η στελέχωσή της από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό έχει συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προσωπικής εξέλιξης των ατόμων με αναπηρία. Μητρόπολης Μητυλίνης. Ο Σύλλογος έχει βραβευτεί από τον Όμιλο UNESCO, Πειραιός και Νήσων για την προσφορά τους στην παιδεία και στον πολιτισμό. Φέρω μαζί τους πιστό αντίγραφο της σημαίας του Μάρκου Μπότσαρη που ύψωσε στο Σούλι. Όραμα του Συλλόγου είναι να εμπνεύσει και να συγκινήσει τις νεότερες γενιές να πορεύουν παραδοσιακά, να δημιουργούν πολιτισμό και να τον μεταδίδουν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρίων Μητυλίνης. Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων Μητυλίνης, με πλούσιο βεστιάριο στολών και αξιόλογο δυναμικό διαφόρων ηλικιών, ιδρύθηκε το 1983 και παρουσιάζει εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χειροκροτήστε τους. We'll be right back.
συνέχεια ακολουθεί χορευτικό τμήμα του Εξαιρεστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Επάνω Σκάλα με συμμετοχή του Συλλόγου Πελοποννησίων. Ο Εξαιρεστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Επάνω Σκάλα ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την προσφυγική συνοικία της Επάνω Σκάλας στο αρχαίο λιμάνι της πόλης. Το 1984, με πρωτοβουλία του Συλλόγου κατασκευάστηκε το περίφημο άγαλμα της Μικρασιάς της Ασπάνα, που η παρουσία του δηλώνει τις αλυσμόνιδες μνήμες της Μικράς Ασίας. Διατηρεί τμήματα παραδοσιακών χωρών, γυμναστικής, θεάτρου, σκιών και άλλα. Κάθε καλοκαίρι εδώ και 42 χρόνια διοργανώνει την ξακουστή γιορτή του Ούζου. Στις εκδηλώσεις ως κύριο σκοπό έχει τις πολιτιστικές ανταλλαγές, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Ομογένεια. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Λέσβου Ομοριάς, τιμώντα την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, είναι ένας από τους αρχαιότερους συλλόγους του νησιού. Ιδρύθηκε το 1961 με πρόεδρο τον αείνιστο Νικόλα Κουκίνη. Τα μέλη του δραστηριοποιούνται και προσφέρουν την πολιτιστική παράδοση του τόπου μας. Χειροκροτήστε τους. Ακολουθεί χορευτική ομάδα παραδοσιακών χωρών χοροδιπόρη. Η χορευτική ομάδα χοροδιπόρη υπό την αιγίδα του Συλλόγου Υπηρετών Λέσβου Κώστας Κρυστάλης ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της παράδοσης των χωρών και εφήμων από όλη την Ελλάδα. Σήμερα απαριθμεί περίπου 100 χορευτές με τμήματα προχωρημένων αρχαρίων καθώς και παιδικό τμήμα. Συμμετέχει στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού με δράσεις και εκτός αυτού, καθώς και στο εξωτερικό. Η ιστορία του Συλλόγου ξεκινά από το 1986, όπου ήταν ένας από τους παλαιότερους δραστήριους συλλόγους της πόλης μας, με έδρα την περιοχή Καμάρες. Το Σεπτέμβριο του 2022 επαναλειτουργεί μετά από 25 χρόνια με όρεξη και διάθεση να συνεχίσει τις παραδόσεις. Αυτή τη στιγμή παρελάβει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου. Την αείμνηστη Μέλβου Παπαστεφανή με σκοπό την πνευματική καλλιέργεια και πολιτιστική ανάπτυξη των γυναικών της Μόριας, την προστασία όλων των ηλικιών και τη βελτίωση της παιδείας, την εκλαήκευση και ανάπτυξη των ιδεών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ειρήνης, καθώς επίσης και τον εξαερισμό της περιοχής. Απαιτίζεται από 11 μελές συμβούλιο και απαριθμεί 145 ταξικά μέλη. Κύριε δραστηριότητε του Συλλόγου, η ανάπτυξη και η διατήρηση της πολιτιστικής οικονομίας, καθώς και η προσφορά στην κοινωνία της Λέσβου με πολιτικές δράσεις. Κέρδος ο Σύλλογος στηρίζει με δράσεις του τις επαφείς ομάδες και κάθε δραστηριότητα των νέων.
Ακολουθεί μικρασιατικό σύλλογο Αγιοπαρασκευούσιδων και Εσμενίδων Μυτιλίνη στο Κιώστε. Είναι ένα νεοσύστατο πολιτιστικό σωματείο τη πόλη μα που ιδρύθηκε από απογόνου των μικρασιατών προσφύγων στο χωριό Αγία Παρασκευή ή Κιώστε του Τεσμέ. Το καπετενοφόρη τη Αγία Παρασκευή βρίσκεται στα γειτονικά μικρασιατικά παράλια καθώς απέναντι από την πόλη τη Χίου. Ως το 1922 κατοικούνταν από περίπου 5.000 Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται ως επιδοπλίσιο με την Αγία, είχαν ένα αγιαστικό στόλο γύρω στα 300 καΐκια, τράπες, ανεμόδαπες, περάματα και άλλα. Ακολουθεί Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό κίνημα του κόσμου και της Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 1877 από τη Βασίλισσα Όλγα. Απαρτίζεται στη Λέσβο από το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι σε καθημερινή βάση όλο τον χρόνο προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους. Πλησιάζει προς επισήμους η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράστημα Λέσβου. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράστημα Λέσβου, εδρεύει στη Μυτιλίνη από το 2021. Αποτελείται από εθελοντές διασώστες, άρτια εκπαιδευμένους στην έρευνα και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο. Είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ορεινά πεδία, μαζικές καταστροφές, υγρό πεδίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πλησιάζει στους επισήμους. Ειδικό δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Δημοτικό σχολείο Βαριάς. Thank you.
συνέχεια. Δημοτικό σχολείο ταξιαρχών. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μητυλίνης. Δημοτικό σχολείο Μητυλίνης.
συνέχεια στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Ακολουθεί το 8ο Δημοτικό Σχολείο. Πλησιάζει το 10ο Δημοτικό Σχολείο με την γη. Εκπαίδευση και κατάρτιση της Λέσβο. Thank you.
Στη συνέχεια, τέταρτο γυμνάσιο. Ακολουθεί το πέμπτο γυμνάσιο. Θυσιάζει τους επισήμους στο μουσικό γυμνάσιο Μυτιλίνη. Συνέχεια, ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Λέσβου. Ακολουθεί το πρότυπο πειραματικό Λύκειο Μυτιλίνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη συνέχεια το δεύτερο Γενικό Λύκειο Μυτιλίνης. Ακολουθεί τρίτο Γενικό Λύκειο. Πλησιάζει το τέταρτο Γενικό Λύκειο Μυτιλίνης.
5ο Γενικό Λύκειο Μητυλίνης Βενιαμίν Ονέσβιος. Επαγγελματικό λύκειο Μητυλίνης. Μια παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 150 χώρες στον κόσμο και με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού φέτος διανύει 91 χρόνια πορείας και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα. 90 χρόνια ιστορίας και δράσης. Ακολουθεί το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Οι πρόσκοποι της ΛΕΛΚΟ, η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων του νησιού με ιστορία 110 ετών. Οι πρόσκοποι της ΛΕΛΚΟ ιδρύθηκαν στις 21 Ιανουαρίου του 2013 από τον απελευθερωτή και πρώτο πολιτικό και στρατηγικό διοικητή της ΛΕΛΚΟ Κωνσταντίνο Μελά. Επικεφαλής των προσκοπικών συστημάτων που παρελάβουν η σημαία της περιφερειακής εφορίας προσκόπων ΛΕΛΚΟ. Με τα στρατιωτικά και πολιτικά παράγοντα. Πλησιάζει η διεύθυνση πολιτικής προστασίας.
Για πρώτη φορά συμμετέχει η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Λέσβο. Αποτελείται από εθελοντές άρτια εκπαιδευμένων στην αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών καταστροφών και την παροχή βοήθειας στον συνάνθρωπο. Σε καθημερινή βάση και όταν αυτό απαιτείται, προσφέρουν ακούραστα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, πάντα σε πνεύμα ομαδικότητας και έχοντας τη στήριξη του συνόλου των φορέων. Παραμύθι στρατή κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει τη λήξη της πολιτικής παρέλασης. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή αποχωρεί η φιλαρμονική του Δήμου Μυτιλίνης με το Εθνικό Οδείο Παράδειγμα Μυτιλίνης και στη θέση τους τη στρατιωτική παρέλαση ανοίγει η στρατιωτική μουσική που θα πλαισιώσει υπό τους ήχους της σήμερα τα πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα. Με άψογο σχηματισμό και πιανίζοντας τα τριγικά εμβατήρια, παίρνει τη μνήμη σας μέρες δόξας και μεγαλείου. Ο σύγχρονος στρατός μας με την άδεια δομή και οργάνωσή του εγγυάται την ασφάλεια για την ευτυχή ακαιρεότητα της πατρίδας μας, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Στρατό ξηρά, οι νέοι μας, με την εφαρμογή ενός εντατικού και μελετημένου προγράμματος εκπαίδευσης, με σκυριαγώγηση, επαυξάνουν την φυσική τους κατάσταση και τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αναδεικνύουν και αναπτύσσουν χαρίσματα και δεξιότητες. Μαθαίνουν όχι μόνο να υπακούν και να διοικούνται από προϊσταμένους, αλλά και να κατευθύνουν και να διοικούν υφισταμένους. Οι πρόγονοι των σημερινών στρατιωτών δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας, του 1821, του Τριάνδρου 1213 και του Εύρου 40. Σε αυτούς δεν απόγεται να διαφυλάξουν ό,τι εκείνοι πέτυχαν και να διασφαλίζουν τον Έλληνα πολίτη ένα περιβάλλον ασφάλειας και επιμερίβας. Θυμούνται οι παλότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι.
Τώρα κυρίες και κύριοι, περνά μπροστά από τον χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόσταγμα της στρατιωτικής παρέλασης με το επιτελείο του, ο διοικητής της 22ης Διοίκησης Αρμάτων Εθνοφυλακής Κυρκής. Απέναντι από τους επισήμους. Ως κεφαλή της στρατιωτικής παρέλασης θα πειράξουν οι πολεμικές σημαίες όλων των μονάδων της Σμεραλδίας. Η γη της πολεμικής σημαίας της 98 ανώτερης διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής της Σμεραλδίας στα Αρχιπελάγους. Στα στιβαρά χέρια των ανδρών και γυναικών του στρατού μας σχηματίστηκαν όλες και με το σταυρό. Σημαία και σταυρός. Σε αυτά τα απλά σύμβολα περικλείονται όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του έθνους για την επιβίωσή του με ελευθερία και αξιοπρέπεια στο πέρασμα των αιώνων. Τώρα θυσιάζουν τους επισήμους οι πολεμικές σημαίες, το μονάδο της Σμεραλδίας Αρχιπελάγους. Οι έντοσες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Και τώρα θυσιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα με δύο τάγματα παρελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάβει η σημαία του 264 μηχανοκίνητου τάγματος εθνοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το ηρωικό θρησικό σύνθημά του είναι το «Δύο και δόξα και αρετήν», το όπλο της δόξας και της θυσίας. Οι οποιοσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον πειθαρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζει σε αυτόν. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων, οι συνεχιστές των ψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών, που από την αρχαιότητα μέχρι και σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν λίγοι εναντίον πολλών και νίκησαν. Είναι αυτοί που ανάγκασαν φίλους και εχθρούς ανά τον κόσμο να ομολογήσουν ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες και θα μάζουν μέχρι τις μέρες μας τα απίστευτα κατορθώματα της ελληνικής ομοψυχίας. Το δεύτερο τάγμα παραλάβει υπό τη σημαία της 398 επιταρχίας αρμάτων εθνοφυλακής με το διοικητή και το επιτελείο του. Οι άντρες των τερακισμένων, τα παλικάρια του αρμάτων μάχης, οι καλύφινοι κόρακες, πατρίδες μας, με τα νυφές της ισχύ πυρός, ο τρόμος κάθε επίδεικτος βουλέα. Σύντομο το τελεκτισμένο μας είναι όπου η δόξα και το καθήκον. Παρελάβουν σε άψιους σχηματισμούς. Καμερώστε τους λιβαντόκομους νεαρούς πλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιτές των τρίλων και τους απογόνων θυρών. Φέρω μαζί τους σύγχρονα όπλα, τρεις ημέρες και νύχτα, καθώς και σύγχρονα θεαματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνικά συστήματα. Καμερώστε τους, σταμάτε τους, χειροκροτήστε τους. Παρελάβει λόγος από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άνδρες των ταγμάτων εθνοφυλακής Άντισσας, Καλονής, Μυτιλίνης και Πολυκνήτου. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, πολυβόλα και αντερματικά όπλα, διόπτρες ελεύθερου σκοπευτή, καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτου, σύγχρονης τεχνολογίας. Οι εθνοφύλακοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άντρα του νησιού, εξασφαλίζουν έτσι την εδαφική αγκαιρεότητα της πατρίδος μας. Είναι έτοιμοι να συνεχίσουν, να γράφουν την παράδοση των προγόνων τους όποτε και να χρειαστεί για οποιοδήποτε τίμημα. Οι εθνοφύλακοι θα αποτηρούν την ψυχή της άντρας της νήσου και διακρίνονται για την πίστη και το θάρρος στην ελληνική στην εκτέλεση των αποστολών τους. Αποτηρούν τη συνέχεια της λεσβιακής φάλαγγας που συγκροτήθηκε από τα 155 χρόνια της Αμερικής. Ακολουθούν οι αλεξανδριστές, οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα τερέ. Το έμβλημά τους, ο τορμόν νικά, προηγείται η πολεμική σημαία της μονάδος. Οι άντρες των ειδικών δυνάμεων, σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Η άψογη εμφάνιση, η λεβεντιά,
και με ψηλότερο όνειμα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτηρούν τους τιμωρούς κάθε συμβολέα του νησιού μας. Καμαρώστε την ελληνική λεβεντιά, θαυμάστε τους, χειροκροτήστε τους. Η εξαιρετική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει πέρα της παρελάσεως. Εδώ τελείωσε η σημερινή μεγαλειώδης παρέλαση. Thank you.